Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο ειρηνικής εκένωσης των πρώην εργοστασίων της Πάτρας γύρω από το νέο λιμάνιο που διαμένουν υπό άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες εκατοντάδες μετανάστες. Τα ήπια μέτρα, όπως αποκλειστικά έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό η τηλεόραση του Λεπάντο έως ώρας, φαίνεται πως αποδίδουν. Η ρυθμή εκένωσης είναι αργή αφού δεν υπάρχει καμία απολύτως σκέψη για επιχείρηση σκούπα όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, όμως σταθερά τις τελευταίες ημέρες ένας αριθμός αλλοδαπών πείθεται να μεταφερθεί σε κάποιο κέντρο φιλοξενίας. Στόχος της κυβέρνησης να γίνει κατανοητό σε μετανάστες και αλλοδαπούς πως η Πάτρα δεν αποτελεί πλέον πύλη προς τη Δύση, αφού κανείς δεν θα μπορεί να περνά εύκολα από το λιμάνι της. Το προηγούμενο διάστημα, κατά βάση όσοι αποφάσισαν να φύγουν, εγκαταστάθηκαν στη Μαλακάσα και στο Σχιστό, με τη διαδικασία να επιβλέπει ουσιαστικά ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Αυτή την ώρα σε Λαδόπουλο και Αβέξη υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει περίπου 300 άτομα από τα 450 που είχαν επισήμως καταγραφεί πριν από 2 εβδομάδες από την αστυνομία. Επί της ουσίας η αστυνομία πραγματοποιεί κάποιες προσαγωγές μεταναστών, κάνοντας ελέγχους για το κατά πόσο διαθέτουν το λεγόμενο τρίπτυχο, τα χαρτιά δηλαδή που αποδεικνύουν ότι είναι ετούντες διεθνούς προστασίας. Κάποιοι από αυτών δέχονται να αποχωρήσουν οικειοθελώς, με λεωφορεία ακόμη και του υπεραστικού Κτελαχαΐας και άλλα μέσα και κατευθύνονται στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αφού έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται ότι οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα φιλοξενίας θα είναι πολύ καλύτερες καθώς εκεί θα έχουν ένα δωμάτιο να μένουν, καθώς και τη δυνατότητα προσωπικής υγιεινής, φαγητού και άλλων παροχών που φυσικά εδώ δεν υπάρχουν. Πέραν των προσαγωγών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι από μόνοι τους αναζητούν πλέον τρόπο να φύγουν από την Πάτρα καθώς κουράστηκαν από την πολύμηνη αναμονή και τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους όπου κοιμούνται. Σύμφωνα με τους κατοίκους των νότιων προαστίων, η κατάσταση γύρω από το νέο λιμάνι φαίνεται πως έχει έστω και λίγο αποσυμφορηθεί. Δεν έχουν ωστόσο την ίδια άποψη οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός του λιμανιού, αστυνομικοί και λιμενικοί, όπως και στελέχη της αντιπολίτευσης που ζητούν αμεσότερα και αυστηρότερα μέτρα. Διαφωνούν δε και για τον αριθμό των υπαρχόντων μεταναστών, καθώς λένε πως φτάνουν τους 1000 και τονίζουν πως είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.